μήνυμα, κυρίε και κύριοι, στην Τουρκία κατά του αναθεωρητισμού. Έστειλε ο Υπουργό των Εξωτερικών από την Πράγα, όπου και βρίσκεται, για να συμμετάσχει στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Κρατών Μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μαρία Τσιλινίκου έχει τι πληροφορίε, ενώ παράλληλα με τον Πρωθυπουργό και ο Υπουργό των Εξωτερικών έβαλε και αυτό στο κάδρο και τη Μόσχα. Ακριβώ, Εύα. Ο Νίκο Ζέντια συναντήθηκε με τον Τσέχο πρόεδρο ε, Ζέμαν, όπω και με ανώτατου Τσέχους αξιωματούχου. Φυσικά, όπω ήταν αναμενόμενο, έθεσε τι τουρκικέ προκλητικέ ενέργειε στην περιοχή τη Ανατολική Ανατολικής Μεσογείου, κάνοντα λόγο για αναθεωρητικό αφήγημα. Ένα αναθεωρητικό αφήγημα από του Τούρκου, που θυμίζει το ρωσικό αναθεωρητικό αφήγημα, ε, Εύα. Σα ευχαριστούμε, Μαρία Τσιλίνικα, και να ακούσουμε τι σχετικέ δηλώσει του επικεφαλή τη Ελληνική Δημοκρατία. Δυμβλωματίας... Είχα την τιμή σήμερα να γίνω δεκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τσεχίας, τον κύριο Ζέμαν, να ακούσω τις απόψεις του για την μεγάλη κρίση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, για την τιμή της ενέργειας, για τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά επίσης να τον ενημερώσω και για τα ειδικά προβλήματα της δικής μας περιοχής, της Ανατολικής Μεσογείου, και την τουρκική προκλητικότητα, τις τουρκικές αναθεωρητικές απόψεις που συνιστούν ένα αναθεωρητικό αφήγημα σε ένα βαθμό παρόμοιο με το αναθεωρητικό αφήγημα που εκπορεύεται από τη ρωσική πλευρά.